μεγάλη αποτυχία το vlog, δεν είδατε τίποτα από τη Λευκάδα, αλλά θα δείτε σήμερα από την Πάργα, γιατί τώρα είμαστε στον δρόμο για Πάργα. Αποχαιρετήσαμε... Ναι, για Πάργα! Αποχαιρετήσαμε τη Λευκάδα, περάσαμε πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραίες παραλίες. Α, και μιας και είμαστε στον δρόμο για Πάργα, πριν φτάσουμε θα σας προτείνω τα πιο ωραία μέρη που πήγαμε. Θα προτείνεις κι εσύ! Ναι, τέλεια. Λοιπόν, εμένα η αγαπημένη μου παραλία για όσους πάτε, γιατί μου στείλατε στο Instagram κάποιοι ότι θα πάτε. Οπότε ελπίζω να προλάβει να ανεβεί το βίντεο πριν πάτε, να σας βοηθήσω. Αλλά μπορεί να το έχετε στα υπόψη σας και για του χρόνου. Λοιπόν, εμένα η αγαπημένη μου, αυτή που μου άρεσε περισσότερο από όλες, καλά ήταν το Πόρτο Κατζίκι και η Γκρεμνή. Κατεβήκαμε όπως είδατε και στο προηγούμενο βίντεο. Ήταν το πιο ωραίο μέρος που πήγαμε, αλλά αυτό ήθελε καράβι. Με αυτοκίνητο το πιο ωραίο μέρος, πιο ωραίο μέρος που πήγαμε, κατά την δική μου άποψη, ήταν ο Άγιος Ιωάννης. Του Άρη του άρεσε το κάθισμα. Ναι, το κάθισμα. Εμένα δεν μου άρεσε καθόλου, γιατί ήταν μόνο ξαπλώστρος. Δηλαδή, πολύ ωραία θάλασσα, πολύ ωραία έτσι, παραλία εκεί μπροστά. Και άμα ήσουν στη θάλασσα, έβλεπες ωραία. Ήταν πάνω από ωραία η θέα. Αλλά όταν ήσουν ξαπλώστρες σου, το μόνο που έβλεπες γύρω-γύρω ήταν ξαπλώστρες. Και εμένα αυτό δεν μου αρέσει. Θέλω να πάω κάπου να έχει ανοιχτό στοιχειά. Στον Άι Γιάννη είχε μια τεράστια παραλία με 5 ανεμόμυλους πάνω. Πετούσαν τα παραπέντε δίπλα από τους ανεμόμυλους. Ήταν πάρα πολύ όμορφο. Και είχε μόνο 3 beach bar, τα οποία δεν είχαν και πολύ κόσμο. Ήταν πολύ ωραία, καλύτερη. Μετά, στον Ιδρύσου Καταράκτας δεν πήγαμε, αλλά μας έχουν πει ότι είναι πολύ ωραία. Οπότε, άμα πάτε στη Λευκάδα να πάτε και να μας πείτε και εμάς πώς ήταν. Κάθισμα σας είπα. Άλλο αγαπημένο μέρος, εντάξει, ο Άγιος Νικήτας. Φαίνεται και λίγο στο βίντεο αυτό. Πολύ όμορφο χωριό, πολύ ωραίες ταβέρνες. Εκεί που κάτσαμε να φάμε τα ψάρια, ήταν πάρα πολύ φρέσκα, πολύ νόστιμο το φαγητό. Ωραίο μέρος, η παραλία ωραία και η Μικρούλα μπροστά, αλλά έχει και ξεχωριστή παραλία του Αγίου Νικήτα. Σου έπεσε? Θα το πάρει η μαμά. Που δεν είναι οργανωμένη και είναι περίπου σαν το κάθισμα χωρίς ξαπλώστρες στο θετικό. Νομίζω ότι σε αυτά πήγαμε εμείς πάνω κάτω και ήταν πολύ ωραία. Η κρουαζιέρα αξίζει πάρα πολύ, αλλά αν βρείτε με μικρότερο βαρκάκι να μην έχει τόσο πολύ κόσμο, η ίδια εταιρεία που πήγαμε εμείς είναι η Dristar. Εμείς πήγαμε με το ένα που ήταν πολύ μεγάλο και κανονικά παίρνει 500 άτομα. Λόγω ιού ήταν 100-100 κάτι, που είναι πάλι πολλά. Αλλά έχουν και ένα μικρότερο. Εμείς πήγαμε με το ένα, νομίζω το 2 είναι το μικρό, που παίρνει 20 άτομα 25 και νομίζω είναι ιδανικό αυτό με τόσο λίγα άτομα και σε αφήνει και περισσότερη ώρα για μπάνιο. Να πάτε οπωσδήποτε την κρουαζιέρα. Τώρα λοιπόν είμαστε στον δρόμο για Πάργα και θα δείτε και την Πάργα. Μόλις φτάσαμε στην Πάργα, είμαστε στο πάρκινγκ, το οποίο πάρκινγκ είναι το προάβλιο του σχολείου και της εκκλησίας. Ένα προάβλιο και για τα δύο. Και το καλοκαίρι από ό,τι βλέπουμε είναι και πάρκινγκ. Τώρα θα πούμε λίγο στην εκκλησίτσα γιατί θέλει η Λίδα. Τρελαίνεται για εκκλησίτσες. Και μετά θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας. Ανάψαμε τα κεράκια μας, προσευχηθήκαμε, ευχαριστήσαμε τον Θεό λίγο όλα αυτά που έχουμε για αυτές τις τέλειες διακοπές που έχουμε κάνει αυτή τη στιγμή, αυτές τις μέρες. Και τώρα θα πάμε από στενάκια σε μια παραλία που είναι 20 λεπτά περπάτημα. Με το αυτοκίνητο εννοείται ήταν πιο γρήγορα. Αλλά είπαμε να πάμε από τα στενάκια να δούμε και λίγο το μέρος, το χωριό, έτσι, γιατί για τη βόλτα ήρθαμε. Και πάμε, Λυδικό! It's great to be alive and love. Ο Άρης είχε τρελαθεί να πάρουμε καρότσι. Οπωσδήποτε θα μας χρειαστεί. Θα μας χρειαστεί. Οπ, εδώ να δείτε πώς θα μας χρειαστεί. Έτσι είναι, είμαστε ανηφόρες, κατηφόρες, γούρνες, σκαλιά. Ω Θεέ μου. Άρη, τα καταφέρνεις καλά. Εγώ μια χαρά. Όλα καλά, τέλεια. Εμείς μια χαρά, εδώ άνετε. Εγώ βλέπω,
αυτά, όλα. Ναι. Θέλεις να διαλέξεις μόνο ένα. Ναι. Ποιο, γιατί διάλεξε ένα μόνο. Ένα. Όχι ένα ακόμα. Ένα από αυτά που κρατάς. Ναι. Ναι. Έλα. Αυτό. Τώρα τι πάθαμε, ανεβήκαμε όλη αυτή την ενφόρα επιτυχώς. Είμαστε εδώ με το Λιβύκι. Επιτυχώς. Ναι. Και πήραμε τα αναμνηστικά μας και εκεί που πάμε να πληρώσουμε συνειδητοποιούμε, παιδιά, ότι έχουμε αφήσει την κάρτα στο αυτοκίνητο πίσω. Και κατέβηκε ο Άρης τώρα να την πάρει και εμείς περιμένουμε. Πού περιμένουμε, εδώ. Πού. Δείξε τι έχεις. Εισιτήριο. Πού το βρήκες. Στην τσάντα της μαμάς. Ναι. Και αφού έφερε τα χρήματα, εγώ πάτησα καρφί. Είναι τυχερή μας μέρα. Ναι. Κοίτα. Κοίτα, τι έχεις. Τώρα είμαστε στο κάστρο. Δείτε, φαίνεται όλη η βάρκα, η θάλασσα. Εκεί έχει ένα κλεισάκι. Και το κάστρο. Υπέροχη θέα. Καλά, υπέροχη. Τώρα είμαστε μέσα στο κάστρο. Βέβαια, βλέπω εδώ πέρα δεν μπορείς να προχωρήσεις άλλο. Αλλά είναι πάρα πολύ όμορφα. Και άξιζε να θυμάμαι. Όχι, μπορείς, έχει κι άλλο δρομάκι από εδώ. Τέλεια. Α, δεν έχω. Εδώ. Δεν έχω ξαναμπεί σε κάστρο. Είναι η πρώτη φορά που πάω έτσι. Ναι. Α, και έχει και μέσα μαγαζάκι. Μικρό. Δείτε τι ωραία. Και από εδώ βλέπεις πάλι όλη τη θάλασσα, παιδιά. Εντάξει, είναι φανταστικά. Φτάσαμε στην παραλία, όλος ο δρόμος είναι πανέμορφος και έχει και πολύ όμορφα μαγαζάκια, έτσι όπως κατεβαίνει. Βέβαια δεν είναι για καρότσι, ήταν τεράστιο λάθος το καρότσι, με το ζόρι κατσιέμαι να μην πέσω. Και φτάνουμε παραλία, το είπα, πρέπει να το είπα, ναι. Θα σας δείξουμε κάτι τέλεια μαγαζάκια που είδα όπως κατεβαίναμε στο ανέβασμα, που θα ανεβούμε μετά από το καφέ στην παραλία για να φάμε. Μαγιό δεν πήραμε, γιατί ερχόμασταν για βόλτα περισσότερο. Οπότε έτσι ίσως αλαπτύσει λίγο η λιδούλα, εμείς όχι. Και μετά πάμε πάνω. Παιδιά, νομίζω ότι μου αρέσει και περισσότερο από τη Λευκάδα που ήμασταν τόσες μέρες. Πάρα πολύ όμορφο μέρος, δηλαδή τόσο γραφικό και ήρεμο και αυτό των διακοπών, το ήρεμο, το ωραίο που μου αρέσει εμένα, έτσι ακριβώς. Νάνι λέει. Καληνύχτα. Κάναμε και τη βόλτα μας και στην παραλία, καθίσαμε, είδαμε τους φίλους του Άρη που ήθελε να δει και τα παιδάκια τους και τώρα έχουμε έρθει σε ένα εστιατόριο από κάτω, τέλος πάντων είναι διόρροφο, πάνω είναι ψαροταβέρνα που έχει φρέσκα ψάρια και κάτω πίτσες, κλαμπ και τέτοια. Εμείς κάτσαμε κάτω, θέλαμε έτσι κάτι, γιατί ο Άρης θέλει βάφλο και όλος δεν θέλει φαγητό. Έχει αυτή τη θέα που είδατε πριν λίγο, μαγικά, εντάξει, φανταστική η πάρκα και αυτή είναι η τελευταία μας τάση και γυρνάμε πίσω. Thank you.
Είμαι αποτυχημένη γιατί ξύπνησα με πολύ γκρίνια, μάλλον θέλει να ξεκουραστεί κι άλλο. Αλλά θα ήταν καλύτερο το να κοιμηθεί στο αυτοκίνητο μετά και να φάει κάτι τώρα. Ναι, για να τον δω. Νάτος. Πού είναι? Εκεί. Λίδα, σ' αγαπώ. Λίδα, κουράστηκε η μαμά. Όχι. Και πώς έκανε, πώς κάνει πώς η έκανε, μαμά. Πώς έκανε η μαμά. Πώς. Ουφ, 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 ουφ. Έχουμε λίγη ώρα που φύγαμε από την Πάργα. Τώρα είμαστε στην Εγνατία, γυρνάμε σπίτι μας. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ευχαριστούμε που το παρακολουθήσατε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας. Όχι, γεια σας. Πες γεια σας. Κι άλλο.